Λοιπόν, για χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Forza Horizon 5. Επιστρέφουμε στο Forza Horizon 5 μετά από πάρα πολύ καιρό με ένα αυτοκίνητο για αρχή εδώ πέρα που έχουμε ξαναφτιάξει. Οπα, οπα. Ένα Peugeot Rally. Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι μας. Για να πάρουμε το καινούργιο αυτοκίνητο να το φτιάξουμε. Όπα, το κολυμπάκι θέλει κόντρα εδώ, έλα. Κάτσε πίσω, να δεις αν έρχομαι. Ωραίο σπινιάρισμα που πέφτει εδώ. Άρε κολυμπάκι. Καλό, χρυσό, αλλά εδώ το ραλί δεν το πιάνει. Κατεβάσματα. Μ' ακολουθάει από πίσω, ε. Έχετε, να το. Μην ανοίξει το τάρτι. Ακούστε τι ήχο έχει το άτομο, ρε. Το παιχνίδι είναι πόρωση. Τα έχω αφήσει λίγο καιρό έτσι να κάνουμε και άλλα βίντεο, αλλά το παιχνίδι είναι πόρωση. Χρειάζεται να το βλέπουμε συνέχεια. Επιστρέφουμε πίσω, λοιπόν. Μπήκαμε στο Lugar Tranquilo, εδώ στην παραλία. Νυχτώνει, αλλά δεν μας πειράζει. Έχουμε ένα αυτοκίνητο σε συλλογή που θέλω να το δοκιμάσω εδώ και καιρό. Και θα πάμε να το δούμε κατευθείαν. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στη συλλογή μας. Λέει κάπου όσα έχουμε πάνω από 200. Οπότε πάμε να βρούμε το Subaru που θέλω να δοκιμάσουμε για το σημερινό επεισόδιο. WRX STI 2004 μοντέλο. Είναι από τα καλύτερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έτσι στην Ελλάδα και όχι μόνο, guys. Τούμπανο αυτοκίνητο. Για off-road, για δρόμο, για κόντρες, για drags. Παντού. Όλα μέσα είναι το Subaru. Τσεκάρε το ομορφιά εδώ πέρα και χαζέψε το λίγο. Αυτοί οι ερωτομοί πίσω το έχουνε. Ο ήχος, ο χαρακτηριστικός. Ακούσεις έναν ήχο, θα είσαι μέσα στο σπίτι, θα καταλάβεις ότι είναι Subaru, ρε φίλε. Έχει έναν χαρακτηριστικό ήχο δικό του, που δεν το έχουν κανένα αυτοκίνητο. Έχει πανέμορφη μούρη, για το 2004 αυτοκίνητο είναι... Να μην το πω. Και πίσω και πλάγια, οι χρυσές ζάντες, οι ακτινωτές είναι... δένουν με το μπλε το χρώμα. Κυκλοφορεί μπλε, άσπρο, παντού. Ό,τι και να το δεις, είναι Subaru. Οπότε θα πάμε να φτιάξουμε αυτό. Το αυτοκίνητο για σήμερα. Να ανοίξουμε λίγο να δούμε εδώ το STI κινητήρα. Τουρμπίνα, χαμός, ξεφυσάει, κροταλίζει, τα πάντα. Λοιπόν, το κλείνουμε. Να ρίξουμε μια ματιά μέσα, είναι δεξιοτήμωνο, να μπούμε από την άλλη μεριά. Θα τις ανοίξω και να μπούμε μέσα. Τιμονάκι δεν λέει τίποτα και το κοντεράκι είναι τα παλιά τα Subaru, όχι τα καινούργια. Βλέπετε αυτά τα χαρακτηριστικά. 9.000 στροφές κόφτη, 180 χιλιόμετρα, αλλά δεν πάει μόνο 180 χιλιόμετρα, πάει και λίγο παραπάνω. Πανέμορφο μέσα, οι φασμάτινα καθίσματα είναι εντάξει. Λευγές εδώ, δεξιοτήμωνο το συγκεκριμένο. Οπότε πάμε να το βγάλουμε μια βόλτα εργοστασιακό, να δούμε πώς κινείται αυτό το αυτοκίνητο, εργοστάσιο. Είναι 275 άλογα να πούμε. Το συγκεκριμένο μοτέρ είναι 2.000 κυβικά και έχουμε 275 άλογα, 40 κιλά ροπής. Ακούστε ήχο. Ακούστε ήχο. Sound check. Ωραία, φίλε. Μην με μπες πάνω μου. Έτσι. Ακούστε ήχο. Δεν παίζεται. Ο ήχος δεν παίζεται. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε μια κόντρα. Κάτσε να δούμε σε ποιο σημείο να βάλουμε, λέω, για μια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θέλω να το δοκιμάσω όπως και δίποτε σε μια κόντρα εργοστασιακό. Γιατί δεν είναι εργοστασιακό, είναι τούμπανο. Γιατί μετά μπορεί να χαλάσει ο ήχος. Ένα φλας. Πού να ξαναμυρίσω τα νύχια μου, τη σύμψη εδώ. Ωραία, πως φεύγει, πύραυλος. Το είχα ξεχάσει το παιχνίδι, με πόρωσε. Τι ήχος είναι αυτός. Δεν ακούγεται καλά εδώ, ακούγεται εδώ καλύτερα. Εδώ, 3.000 στροφές, ακούστε εδώ. Εδώ. Το γουργουριτό. Και μέσα. Μέσα τι να πω. Φύγαμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε μία μέχρι να φτάσουμε πάνω. Έχουμε 5 χιλιόμετρα, το απολαύσουμε λίγο. Μπούκα, μπέκα. Δεν φεύγει, τετρακούνα. Πού με πας εδώ, μωρέ, από δρόμο θα πάω. Ωρε φίλε. Άμα θες από εδώ. Α, μπράβο. Ωρε φίλε.
Ακούστε ήχο. Τι να πεις για αυτό το αμάξι ρε φίλε. Ό,τι και να πεις είναι πολύ λίγο. Τα έκανε πάντοτος. Ακούστε τον ήχο που έχει, πώς πάει το αυτοκίνητο, τι στήσιμο έχει, πώς μπαίνει μέσα. Είναι από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα εργοστασιακά. Σε όλους τους τομείς. Κι άλλο Subaru μπροστά, νέα τεχνολογία, πιο καινούριο. BRZ, τι είναι αυτό. Το καινούριο, ναι. Εστιάκι αυτό. Πάρτον, εδώ, από τον παλιό. Παλιός είναι αλλιώς. Στρίψε, στρίψε. Πολύ, πολύ γκάζι. Πίσω μας. Τον ανοίξαμε. Το πορώνει, σε πορώνει. Τον 80-200 στην ανηφόρα τώρα. Ακούστε ήχο κι άλλο Subaru μπροστά. Δώσ' του. Μπαίνει πολύ καλά. Θα το πειράξουμε λίγο, θα γίνει το πιο γρήγορο Subaru που υπάρχει. Λοιπόν, guys, έχουμε κόντρα δυνατή Subaru, βλέπω, τετρακίνηση σε βροχή, θα την δοκιμάσουμε όπως πρέπει. Βλέπω και Subaru κι άλλα, βλέπω και Mitsubishi κι άλλα, οπότε είμαστε σε ίδιο κλαμπ. Έλα το Mitsubishi. Έλα να κάνουν στην άκρη. Μην πέσεις πάνω. Ωρε φίλε, τι πανέμορφη κόντρα θα έχουμε τώρα. Μέσα στη βροχή. Μάζεψέ το. Όχι! Τώρα τι πήγε κάνει. Μάζεψε. Είμαστε ήδη πέμπτη θέση και έχουμε έναν δίπλα το Subaru προφυλακτήρα. Ευτυχώς έχουμε όλους κοντινά. Εκτός από τον πρώτο, έχει φύγει. Πήγαμε τέταρτη. Έλα, 2-20 μέσα στη βροχή. Τέσσερα, εδώ πάμε, αλλά κόψε λίγο γιατί είναι η στροφή πιο επικίνδυνη εδώ. Δώσ' του τώρα. Έλα και σε φρένα. Μπήκαμε. Σε απλώνει πέρα με το νερό τώρα. Τέταρτη θέση, τους έχω όλους μπροστά. 40% της πίστας. Άπλωσε, πάμε. Τραβά. Τελική ευθεία. Έλα, είναι πιο καινούργια, θα έχουν λίγο τελική παραπάνω. Η αγωνία κορυφώνεται και όχι, καταλήξαμε τρίτη. Δεν πειράζει. Πάμε με έτσι, δραματικό. Λοιπόν, έχουμε conversation τίποτα, έχουμε κινητήρα, πίσω κίνηση λογικά, δεν τα θέλουμε αυτά. Πάμε αέρο εδώ, προφυλακτήρες και αυτά. Έχουμε εδώ street, της charge. Έχουμε αυτά που πάνε off-road και αυτό, στη Sims. Πάμε να βάλουμε λίγο αυτό να δω πώς θα βγει όλο το, όλο το σύνολο. Έχει και το Subaru χωρίς αεροτομή για τραξτεράδικα και τέτοια. Έχουμε από πάνω αυτά. Έχουμε και αυτή την αεροτομή, τη δικιά του εννοείται θα αφήσω. Πάμε πίσω προφυλακτήρα, έχουμε τις charge αυτό. Ωραίο αυτό, βάλε αυτό. Έχει κι άλλο προφυλακτήρα, έχουμε φώτα μπροστά. Θα βάλω και αυτό τον αεροαγωγό που έχει πάνω εδώ, βλέπετε. Αυτό μας βάζει εκεί, βάλει και αυτό. Και είμαστε εντάξει με αυτά.
Ζάντα θα αφήσω την ίδια. Απλά μεγαλώσουμε λίγο την άστιχο. Βάλουμε 2.65. 2.75 πίσω. Και μεγαλώσω την BBS. Βάλουμε 19, δεν αλλάζω κάτι. Μ' αρέσει η Ζάντα. Βγάλουμε αποστάτη. Και λαστιχάρα θα παίξουμε semi-slick για καλύτερο handling, αλλά μην πετύχουμε νερό, μόνο αυτό. Πάμε, αγωνιστικό συμπλέκτη. Transmission θα αφήσω το δικό του σασμάν, το εξατάχυτο. Αγωνιστικό απλά, για να παίζουμε εδώ με αυτά. Αγωνιστικό drive line και ένα διαφορικό να βάλουμε. Βάλε και διαφορικό. Πάμε φρένα, στήσιμο και τέτοια. Φρένα εννοείται τα καλύτερα που έχουμε, για καλύτερο brake, ακαραίο φρενάρισμα. Χαμήλωμα μπορούμε να το παίξουμε σε off-road. Θα το πάμε σε race εμείς, σε sport, οπότε χαμηλώνουμε. Και πάμε τώρα και μοτερικά. Τα γνωστά εδώ, τα ξέρετε, τα θυμάστε. Φίλτρο ελευθέρας, fuel system, αγωνιστικό, ignition, όλα να είναι τούμπανα. Και πάμε στην εξάτμιση του που παίζει το πιο πολύ ρόλο εδώ. Έχει πολύ μπάσο ρε φίλε. Εδώ τι γίνεται. Δίνει απότομο εδώ. Το κάνει πολύ τέτοιο. Μπάσο έχει πιο πολύ. Εδώ. Εδώ, αυτό απ' έξω. Ελευθέρα, σωλήνα. Με αυτή την αλλαγή του single turbo θα πούμε ότι είμαστε το πιο γρήγορο Subaru που υπάρχει εδώ σε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και ένα ελαφρύτερο flywheel και είμαστε έτοιμοι. 74.000 κόστησε μόνο το upgrade, οπότε είμαστε πιστεύω 278, είμαστε 700 άλογα. 574 μόνο. Πάμε 574, έπρεπε να κάνουμε αλλαγή σε μοτέρ μετά για να πάρουμε παραπάνω. Δεν πειράζει, παίζουμε στο δίλητρο, μου αρέσει, οπότε καλά είμαστε. Αυτό εδώ το βλέπεις στον δρόμο πίσω σου και λες τι έρχεται τώρα το τέρας. Έτοιμο, έτοιμο να βγει στη γύρα. Και είμαστε ήδη έξω, WRX STI, Subaru. Το έχουμε κάνει μαύρο με κόκκινες ζαγκάνες, έντονες, χρυσή ζάντα όπως ήταν και φημέ. Το βλέπεις λίγο αυτό το αυτοκίνητο εκεί, μπροστά σου, πίσω σου μάλλον, και λες τι έρχεται τώρα, τι θηρία είναι αυτό. Κάτσε περάσει εδώ το τζιπάκι, να ακούσουμε λίγο ήχο. Γκαζώνετε εσείς. Ακούσε η σκάστρα τώρα. Έλα να φύγουν αυτός, έλα παίρνει ένα γόρι μου να περάσω και εγώ. Τρακάρανε. Όλοι μας τώρα εδώ ήρθανε. Πάμε να το βγάλουμε μία εθνική να δούμε τι φτιάξαμε. Ακούστε ήχος, τι κροτάλισμα είχε. Αν το βγαίνεις και σιγά. Φανταστείτε το δίπλα σας αυτό το πράγμα, θα λέτε τι κάνει έτσι. Αν πατήσω γκάζι έφυγε, πύραυλος. Απ' την άσε θα μας στείλουν στον Άρη. Για να δούμε λίγο, το κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα εδώ. Καλά πάει, ε! Για πείτε στα σχόλια πώς πάει. Όπο, όπο, το τέρας. Πάγει προς πέρας ο άλλος. Πάμε μια κόντρα. Μαύρο κι αυτός. Έκανε κατέβασμα. Έκανε το λάθος. Το έκανες. Μπήκαμε σφίνα. Όπο, 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 πώς μπαίνει με τα semi-slick. Δεν βγαίνει καθόλου. Κυκλικό μπαίνει τρένο, να το δούμε. Στο κυκλικό τι φτιάχνουμε εδώ. Ωχ! Ωχ, κάνουμε και τρέ. Με τετρακούνα. Όπω μαύρη, τι βγάζει ρε φίλε, τι βγάζει. Βγάζει μούτρα. Με τα τέσσερα πάει έτσι, δεν φεύγει καθόλου. Απλά σπινιάρει. Όπω πω. Τι
Τι έχουμε φτιάξει, ρε φίλε. Μπαίνω εθνική τώρα. Πάμε μια εθνική, εδώ με τελικές. Κάναμε το σταματάει και οι άλλοι. Αυτή πάτε καλά, ε! Ποιος θέλει να στήσουμε μία? Τσεκάρετε εδώ φάση. Το άνοιξε ο άλλος. Πού πας να ανοίξεις, ρε φιλαράκο? Αφού δεν τα έχεις τα κάζια. Για να δούμε τελική εμείς. Απογειωνόμαστε, παιδιά, κρατηθείτε. Πώς κάνει μέσα. Τρακόσα. Όχι. Έχετε δει ένα βίντεο με το, Mitsubishi εκεί στην Αθήνα που είναι ένα Mercedes από πίσω? Πάρτο. Πήγαμε. Δεν θέλει βαρυτιμονιά. Πρέπει να πατήσουμε 300. Πατήσαμε 300, 310. 320. 330. Έλα. 328 έχει κόφτη. 330. 329 έχει κόφτη. Δεν πάει άλλο. Έλα. Πάρτε και ένα burnout. Πάρτο, κάψτο. Κάψτο. Όπω τη βγάλαμε. Δεν περνάει κανένα. Κάψτο, να μην υπάρχει αύριο. Τι ακούμε εδώ, έχουμε 2000 κατηγορία. Χρονολογία 2000, αυτοκίνητα από όλο τον κόσμο. Γερμανικά, αμερικάνικα. Γερμανικά, πίσω μου τι έχω? Κάτι Mazda, κάτι Audi. Κάτι γκολφάκια εδώ, πάμε να περάσουμε τώρα. Πάνε τάπα όμως όλοι. Φρένα, πολύ καλά εμείς. Mitsubishi Evo. Corvette μπροστά. Porsche. BMW. Το μπεμεδάκι κάτι είναι λίγο άκρη. Να σε μυρίσει, θέλει, δεν θέλει να σε πειράξει. Το πορσικό τι λέει εδώ? Πορσικό ή Audi ήταν. Ο άλλος έφυγε. Έτσι ο μπροστά. Corvette. Το κόκκινο Corvette, παρακαλώ να κάνει στην άκρη, ενοχλεί. Ωραία στροφάρα που έχει εδώ. Σκάσ' το. Μπαίνουν πολύ καλά και μπροστινή δύο. Θα πάνε τάπα η μπροστινή. Το θεωρούν αυτοκίνητο αυτό? Τι γύρω σπάει. Τραβά στο μπαμπά σου να πιεις λίγο γάλα να μεγαλώσεις λίγο ακόμα. Ακούστε λαστιχάρια, σας φυράνε. Πάλι τρίτος θα καταλήξω, δεν το θέλω. Έλα, έλα, έλα. Όχι. Πάλι τρίτος. 2.33 χρόνος. Κάμε κυκλικό εδώ. Τώρα θα περάσουν όλοι, τόσο ώρα δεν πέραγε.
Ωραία. Έλα το burnout, το καλό. Οπότε παιδες, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Κοιτάξτε που σας έφερα για κλείσιμο. Εδώ στο γήπεδο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισοδιάκι με το Forza Horizon 5. Δοκιμάσαμε το WRX STI Subaru του 2004 μοντέλο, 576 άλογα το φτάσαμε. Και πιστεύω ήταν ένα όπλο, πραγματικό όπλο. Έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο του Subaru που μου αρέσει. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι αυτοκίνητο θέλετε να δοκιμάσουμε για ένα μελλοντικό επεισόδιο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!